Να πάμε στο Ερέθυμνο να ασχοληθούμε με τα υπερδραστήρια μέλη του Συλλόγου Γονέων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό. Έχουμε στηρίξει τα τελευταία χρόνια εδώ στην εκπομπή μας πάρα πολλές φορές αυτή την προσπάθεια. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Σε αυτή την περίπτωση ανεβάζουν μία παράσταση «Όνειρο καλοκαιρινής τρέλας» από την μεικτή θεατρική ομάδα ατόμων με αναπηρία «Αντιήρωες», με την υποστήριξη του Συλλόγου βέβαια που προανέφερα. Έχουμε και ένα σχετικό βίντεο για να μπούμε λίγο στο κλίμα, να επικοινωνήσουμε, να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια και βέβαια να ενισχύσουμε και το κομμάτι του καλέσματος. Σήμερα και αύριο. Ακριβώς. Για να δούμε λίγο. Στην πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ρεθύμνου, την κυρία Ειρήνη Κλάδο. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα από το Ρέθυμνο. Για πείτε μας για αυτή την ξεχωριστή πολιτιστική πρωτοβουλία. Συνεχίζουμε δυναμικά. Σωστά. Στο Ρέθυμνο, που την ονομάζουμε πόλη των γραμμάτων, εμείς αποφασίσαμε να συμμετέχουμε. Και έτσι τα τελευταία 4 χρόνια ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό, ξεκινώντας με μικρές ετήσιες δράσεις του Υπουργείου Πολιτισμού μέσω της Πύλης Πολιτιστικών Φορέων, δημιούργησε μια θεατρική ομάδα και κινηματογραφική ομάδα με την ονομασία «Αντιήρωες». Έτσι λοιπόν, μετά από την περσινή μας θεατρική παράσταση που ονομάστηκε «Ερωσανίκα Τεμάχαν» και ήταν αυτοβιογραφική η ζωή των παιδιών, των ανθρώπων με αναπηρία σε μία εικόνα και η αλήθεια τους, πειραματιστήκαμε πάνω σε έργο ενός μεγάλου συγγραφέα του William Shakespeare. Και μέσα από αυτό το έργο ανεβάσαμε το όνειρο καλοκαιρινής τρέλας, προσπαθώντας λοιπόν να τοποθετήσουμε μέσα και σονέτα και κομμάτια από την περσινή μας παράσταση, αλλά η ιστορία είναι το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας του Σέξπιρ. Μάλιστα. Βλέπουμε και το σχετικό τρέιλερ για να μας προειδεάσετε ως προς το τι θα δούμε σήμερα. Είναι μια παράσταση η οποία ξεκινάει στις 9, σήμερα και αύριο, με ελεύθερη είσοδο. Πόσα άτομα συμμετέχουν στο θείασό σας, πόσος καιρός πήρε για να δούμε το σημερινό αποτέλεσμα, οι πρόβες δηλαδή? Λοιπόν, οι πρόβες μας έχουν διαρκέσει περίπου 4-5 μήνες. Οι ηθοποιοί μας είναι 16 ενήλικες με νοητική αναπηρία, σύνδρομο αυτισμό, δύο κινητικά περιστατικά, και επίσης είναι οι υπόλοιποι ηθοποιοί μας από τους 22, από τους 16 υπόλοιποι είμαστε είτε γονείς ερασιτέχνες ηθοποιοί, είτε νέοι ηθοποιοί του Ρεθύμνου, που όλοι εθελοντικά σμίξαμε για ένα κοινό σκοπό. Το έργο, τη σκηνοθεσία του έργου έχει η Κωνσταντίνα Γιασεμίδου, αλλά και πάντα αρρωγός μας και ο Γιάννης Ομπλέτας, ο οποίος έχει κάνει και όλα τα βίντεο, μια και είναι βίντεο, μια και είναι κινηματογραφιστής και πολύ βραβευμένος σκηνοθέτης. Της κινηματογραφικός, σε κινησιολογία και χορό κίνηση η Κωνσταντίνα Γιασεμίδου και η Φλόρα Ιασουμανάκη, η περσινή μας σκηνοθέτης, στην θεατροπαιδαγωγική προσέγγιση του έργου και ένα σωρό άλλοι συντελεστές που βοήθησαν όλοι, πάντα εθελοντικά, όπως οι άνθρωποι που έφτιαξαν τα εικαστικά, τις μάσκες, η Μητώη Σαριδέλικη, η Χρυσούλα, η Σκεπεντζή,
Παρίσι, τα κουστούμια μας, τιμή μας και χαρά μας, και ευχαριστούμε από εδώ τον Γιώργο Κουμεντάκη, είναι κουστούμια της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, τα οποία μας δόθηκαν δωρεάν, μας παραχωρήθηκαν για τις ανάγκες της παράστασης, και ζωντανή μουσική πάνω στην παράσταση αποτυπώνει με την δική του σφραγίδα ο ηθοποιός μας ο Βαγγέλης Λινοξυλάρκης και συνεργάτης μας. Πόσο όμορφο, κυρία Κλάδου, το γεγονός ότι τελειώνει αυτή η χρονιά με μια τόσο όμορφη δράση, με ξεχωριστές έτσι πρωτοβουλίες που έχουν ως στόχο τη συμπερίληψη. Δηλαδή βλέπουμε και διαφορετικές πτυχές των παιδιών, καλλιτεχνικές, άλλοι είναι καλλιτεχνική φύση, άλλοι το προσπαθούν, άλλοι το αγαπούν αυτό που κάνουν. Και είναι πολύ όμορφο αυτό να το βλέπουμε, γιατί έτσι θα πρέπει να είναι και η κοινωνία μας, συμπεριληπτική προς όλους. Ακριβώς. Εμείς πιστεύουμε στην ποιότητα ζωής και την εξατομικευμένη προσέγγιση μέσα στην ομάδα όμως και μέσα στην κοινωνία του κάθε ατόμου με αναπηρία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο το παλεύουμε τα τελευταία 4 χρόνια να έχουμε άτομα στην ομάδα μας που είτε μπορούν να μιλήσουν και να εκφραστούν, είτε μαθαίνουν μέσα από το μη λόγο, αλλά από την έκφραση ή από την κίνηση να εκφράζονται με την δική μας βοήθεια, παρότι κάθε χρόνο χρειαζόμαστε λιγότερο οι άνθρωποι οι τυπικοί πάνω στη σκηνή για να μπορέσουν να αποδώσουν αυτό που πρέπει να εκφράσουν τα άτομα με αναπηρία. Αυτό φαίνεται ολοκάθαρα φέτος που έχουμε χορογραφίες που συμμετέχουν ή μονόλογους ή σκηνές που απαιτούν πάρα πολύ έτσι, τεχνική υποστήριξη και τις αποδίδουν τα ίδια τα άτομα με αναπηρία. Είναι συγκλονιστικό πραγματικά. Σας προσκαλούμε όλους τους κριτικούς να μην το χάσετε. Έπεται και περιοδεία φυσικά, γιατί οι δικοί μας ηθοποιοί πλέον, τα παιδιά μας λένε ότι εγώ θέλω να είμαι ηθοποιός. Οπότε δεν μπορούμε να τους, όχι να τους χαλάσουμε χατήρι, δεν μπορούμε να σταματήσουμε αυτή την φόρα που οι ίδιοι έχουν και το όνειρό τους. Δεν είναι ένα όνειρο καλοκαιρινής τρέλας που ονομάζεται το έργο μας, το να μπορείς να ζεις ποιοτικά και να μπορείς να βρίσκεται στο κέντρο της κοινωνίας. Για μας είναι ένα όνειρο ζωής. Μέσα σε αυτό λοιπόν προσφέρουμε και εμείς την δική μας παρουσία, τη δική μας βοήθεια και τη δική μας υποστήριξη στο να μπορεί αυτό να γίνει αληθινό το όνειρο. Μάλιστα. Λοιπόν, καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Γνωρίζετε ότι θα τα ξαναπούμε και πάλι. Στηρίζουμε τις προσπάθειές σας, κυρία Κλάδου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Δεν θα ήθελα να ξεχάσω να πω ότι όλη η παράσταση είναι υπό την αιγίδα και την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ρεθύμνου, που τους ευχαριστούμε και τους δύο φορείς, γιατί είναι πάντα ρογοί μας και πάντα υποστηρίζουν το οτιδήποτε κάνουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την υποστήριξη. Σας περιμένουμε με είσοδο ελεύθερη σήμερα και αύριο στις 9 η ώρα το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου να παρακολουθήσετε το όνειρο καλοκαιρινής τρέλας. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα, κυρία Κλάδο. Ευχαριστούμε πολύ.